Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό στο ύψος των Μαλλίων, έπειτα από μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 7 τραυματίες, η μία σε σοβαρή κατάσταση. Δυστυχώς ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και η Μέρη Καριωτάκη βρίσκεται σε απευθεία σύνδεση με το επίμαχο σημείο όπου προηγήθηκε η φωνική αυτή η μοιραία σύγκρουση. Για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, Μέρη, ακούμε. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Από τον τόπο της τραγωδίας, κυριολεκτικά, είμαστε επί του βόρειο-οδικού άξονα της Κρήτης, ακριβώς πάνω από τα Μάλια. Αυτό είναι το στίγμα μας εδώ. Εδώ, όπου γράφτηκε περίπου στις 6 το απόγευμα η τραγωδία, μια γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πρόκειται για μια Ουκρανή τουρίστρια, έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με τοπικά με ένα γιοταχή αυτοκίνητο, ένα 4x4, ένα φορτηγάκι. Αυτή τη στιγμή βλέπετε και τις προσπάθειες που γίνονται να φύγουν τα αυτοκίνητα, να απομακρυνθούν από τον τόπο τα αυτοκίνητα από το πεδίο, έτσι ώστε να καθαρίσει και να δοθεί στην κυκλοφορία, να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, που η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη και διεξάγεται με πολύ δύσκολους όρους από τις 6 περίπου το απόγευμα. Λοιπόν, όπως σας προέλεγα, περίπου στις 6 το απόγευμα συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα, ένα μαύρο 4x4, στο οποίο επέβαιναν τρεις άνθρωποι, μια οικογένεια. Ουσιαστικά είναι ο πατέρας, η σύζυγος και η κόρη. Είναι τραυματίες. Οι τρεις φέρεται να έχουν μεταφερθεί στον Άγιο Νικόλαο, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η δική τους κατάσταση της υγείας κρίνεται καλή, δεν εμπνέει κάποια ανησυχία για τη ζωή τους και φροντίζονται από τους ανθρώπους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Δυστυχώς, στο άσπρο αυτοκίνητο επέβαιναν 4 κορίτσια, 4 τουρίστριες, λένε οι πληροφορίες μας, Ουκρανές κατά πάσα πιθανότητα. Αυτή είναι μια πληροφορία όμως που ελέγχεται, γιατί είμαστε στις πρώτες ώρες, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Και αυτές, μία από τις γυναίκες αυτές έχασε τη ζωή της αμέσως εδώ στο πεδίο. Δυστυχώς, μία ακόμα γυναίκα έχει μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς να κάνουν ό,τι είναι και ό,τι δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να τη σώσουν. Και ακόμα δύο γυναίκες βρέθηκαν εγκλωβισμένες μέσα σε αυτό το όχημα. Χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ εδώ στο πεδίο, προκειμένου να καταφέρουν να τις απεγκλωβίσουν και στη συνέχεια με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να μεταφερθούν και αυτές στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, εκεί όπου φέρονται να είναι σε καλύτερη κατάσταση η υγεία τους. Όπως προείπαμε, είναι μία η γυναίκα που έχει χάσει μέχρι αυτή τη στιγμή τη ζωή της και ελπίζουμε ότι η εξέλιξη της υγείας των υπολείπων τραυματιών, 7 στο σύνολο, θα είναι καλή και δεν θα υπάρχει κάποιο ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του τροχαίου, οι πληροφορίες, Κατερίνα, θέλουν το φορτηγάκι να εξετράπει τις πορείες του. Ουσιαστικά είχε πορεία από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο, φέρεται να εξετράπει τις απορίες του. Βεβαίως, αυτό θα μας το επιβεβαιώσει η τροχέα του βόρειο-οδικού άξονα, που έχει διεξάγει στο πεδίο όλες τις έρευνες και έχει όλα τα στοιχεία. Αυτή θα μας επιβεβαιώσει ακριβώς τις συνθήκες του πώς έγινε το τροχαίο. Όμως, οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το φορτηγάκι να εξετράπει τις πορείες του, για άγνωστη μέχρι αυτή τη στιγμή αιτία, και να ήρθε στο αντίθετο ρεύμα, εδώ όπου κινούταν το γιοταχή, το άσπρο γιοταχή, που βλέπετε αυτή τη στιγμή κομμάτι-κομμάτι να φορτώνεται στον Γερανό, προκειμένου να μεταφερθεί μακριά από το πεδίο. Είναι εικόνες που σας δίνει αυτή την ώρα ο συνάδελφος, ο εικονολήπτης μας, ο Γιάννης ο Γιαλουράκης. Έπεσε πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο, πραγματικά δημιουργώντας ένα χάος, και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ, προκειμένου δύο γυναίκες να απεγκλωβιστούν. Οι πληροφορίες στο πεδίο λένε, Κατερίνα, πως ο οδηγός του αυτοκινήτου, του φορτηγού αυτοκινήτου, του μικρού φορτηγού, του 4x4, ήταν καλά στην υγεία του. Ο ίδιος είχε βγει μόνος του και ήταν περιπατητικός πάνω στο βόρειο-οδικό άξονα. Φυσικά, εξαιρετικά συγκλονισμένος από το θέαμα και από τα όσα είχαν συμβεί νωρίτερα. Και στη συνέχεια κλήθηκε άμεσα η τροχέα του βόρειο-οδικού άξονα, το ΕΚΑΒ Κρήτης, που έσπευσε με τουλάχιστον 5 ασθενοφόρα, λένε οι πληροφορίες μας εδώ, και βεβαίως η πυροσβεστική υπηρεσία και η ΕΜΑΚ, όπως είπαμε, χρειάστηκε η συνδρομή της, προκειμένου να απεγκλωβιστούν οι δύο γυναίκες. Λοιπόν, όση ώρα εμείς λαμβάνουμε εικόνα απευθείας από το σημείο που προηγήθηκε η φωνική αυτή με τοπική, να επιχειρήσω, Μέρη, μία σύνοψη και θα επιστρέψω σε εσένα. Ενώ εδώ βλέπουμε και τις εικόνες, το τι προηγήθηκε νωρίτερα και σε απευθεία σύνδεση πώς εξελίσσονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε λοιπόν μία μετοπική σύγκρουση που σημειώθηκε σε ένα δρόμο χωρίς διάζωμα, ακριβώς πάνω από τα Μάλια, με ένα νεκρό και
7 τραυματίες, οι οποίοι έχουν μοιραστεί στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, το Βενιζέλιο, και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Έχουμε ένα άτομο που είναι αυτή την ώρα σοβαρά. Είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή. Έσπευσε το ΕΚΑΒ εκεί με 5 ασθενοφόρα. Κρίθηκε απαραίτητη και η συνδρομή της ΕΜΑΚ προκειμένου να γίνει η επιχείρηση των απεγκλωβισμών. Να τονίσω επίσης ότι η κυκλοφορία στο επίμαχο σημείο διεξάγεται από τη στιγμή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα μέχρι και αυτή την ώρα με δυσκολία, όπως είναι φυσικό. Ακριβώς. Τώρα βεβαίως βλέπουμε ότι σιγά σιγά φεύγουν από το πεδίο τα αυτοκίνητα. Μόλις είδαμε το άσπρο γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τουρίστριες. Δυστυχώς το μοιραίο αυτοκίνητο, ενοικιαζόμενο από ό,τι μπορέσαμε να διακρίνουμε, μόλις μεταφέρεται από τον συγκεκριμένο χώρο, θα πάει εκεί βεβαίως που ορίζει η τροχέα του βόρειου οδικού άξονα, προκειμένου να συνεχιστούν βεβαίως και οι έρευνες. Όπως είπαμε, από την πρώτη στιγμή έσπευσε εδώ η τροχέα του βόρειου οδικού άξονα, ασφάλισε το πεδίο. Κατά βάση προκειμένου και οι διερχόμενοι αλλά και οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ στο πεδίο να είναι ασφαλείς και βεβαίως να μην χαθεί κανένα από τα κρίσιμα στοιχεία που θα οδηγήσουν στα αίτη ακριβώς αυτού του φωνικού τροχαίου. Ένα ακόμα φωνικό τροχαίο, Κατερίνα, σε ένα καινούριο κομμάτι, πρέπει να πούμε, του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, που επίσης όμως δεν έχει ένα διαχωριστικό διάζωμα, δεν έχει κάτι να χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ένα γιόταχη αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πορείας του, να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, να χτυπάει ένα άλλο αυτοκίνητο και δυστυχώς αυτή τη στιγμή να έχουμε μία νεκρή γυναίκα, μία πολύ σοβαρά τραυματία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, και τρεις και τέσσερις ακόμη Μάλιστα. άνθρωποι, με συγχωρείτε, πέντε ακόμη άνθρωποι να είναι στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή η υγεία τους να μην είναι στο καλύτερο του σημείο. Λοιπόν, απλά για να διευκρινίσω κάτι, οι τραυματίες είναι 7 στο σύνολο και έχουν μεταφερθεί, όπως πολύ σωστά προείπες, στο Βενιζέλιο και στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για την εικόνα που μας μετέφερες. Δυστυχώς, άλλη μια τραγωδία στους δρόμους.